Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλό απόγευμα και καλώς ορίσατε στην τροφιά του Daily News. Σάκη Κολυβά, πες μας τα σημαντικότερα νέα και πάλι θα πω αυτά που συμβαίνουν στη δικιά μας περιφέρεια και μετέπειτα προέκταση που επηρεάζει την καβάλα, η επικαιρότητα της Ελλάδος, της υπόλοιπης Ελλάδος. Μάλιστα. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τα τοπικά. Σήμερα είχα μία σύσκεψη στο Δημαρχείο, που θα παρακολουθήσει τα δελτία ειδήσεων στη συνέχεια, για το θέμα της Καβάλα Oil. Είχαμε σήμερα σύσκεψη την ημέρα που ουσιαστικά. Δίπλα την ημέρα, μία ώρα πριν. Όχι, 8 η ώρα θα γίνει η ψηφοφορία. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, δεν έχει μικρή σημασία έχει τώρα αν είναι μία η ώρα, δύο ώρες, τρεις ώρες. Λοιπόν, ουσιαστικά είχαμε μία σύσκεψη στην οποία ούτε οι βουλευτές ήταν εκεί. Καλά, αυτό δεν μας κάνει εντύπωση γιατί μας έχουν συνηθίσει δια την απουσία τους. Αφού είναι στην Αθήνα. Ναι, που να προκάμουν, όπως έλεγε και ο Έμιλς Σουλαράκης. Έλειπαν οι εκπρόσωποι της Καβάλα Oil, που όπως είπε χθες ο κύριος Παπάς, δεν είχαν πρόθεση να πάνε, καθώς θεωρούσαν ότι δεν υπήρχε λόγος να πάνε τελευταία στιγμή. Όπως και από την Ενεργειακή Αιγαία. Δηλαδή, κάναμε μία σύσκεψη μόνοι μας, χωρίς να έχουμε κάποιους ανθρώπους. Προφανώς ήταν μία σύσκεψη για να ενημερωθεί ο Δήμαρχος και μετέπειτα το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Από ποιον ενημερωθεί. Αφού δεν υπήγανε. Τέλος πάντων, εμένα μου θυμίζει αυτό κάποτε κάτι που είχε πει ο Βαβακούλας, να κάνουμε μια τριμελή επιτροπή από 5-6 άτομα να δούμε τι φταίει. Λοιπόν, να το προσπεράσω αυτό εδώ. Δεν θεωρώ ότι αξίζει να αναφερθούμε περισσότερο. Είμαστε στον απόϊχο. Άλλωστε όμως, για να λέμε και τα πράγματα από το όνομά του, από πλευρά του Δήμου, δεν περνάει και κάτι από το χέρι του. Αν εδώ βουλευτές, πρώην υπουργοί και νυν υπουργοί δεν μπορούν να κάνουν κάτι, θα μπορέσει ο καημένος ο Δήμαρχος. Έχω αδικό. Αν, όπως είπες, ο καημένος ο Δήμαρχος, εγώ δεν χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Μα είναι χίλια πράγματα. Δεν μπορεί να κάνει για αυτό το θέμα. Στην πράξη, τι να κάνει, αφού ούτως ή άλλως τα χρήματα είναι δεδομένα, επαναλαμβάνω. Οι Δήμαρχοι πλέον εκτελούν χρέη οικονομολόγου. Εντολές της Τρόικας. Τι να κάνουμε. Άρα για ποιο λόγο να τους έχουμε. Τους για ποιο λόγο να τους έχουμε. Γιατί να τους έχουμε. Μα και ο ίδιος ο Δήμαρχος το έχει. Αν βάλουμε εκεί πέρα ένα υπάλληλο, δεν χρειάζεται να τους έχουμε. Λοιπόν, ο ρόλος του Δημάρχου είναι πάρα πολύ σημαντικός. Έχει πάρα πολλές ευθύνες και μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Τώρα, αν θα κάνει ή δεν κάνει, ποιος είναι κατάλληλος ή δεν κατάλληλος, δεν είμαστε εμείς για το κρίνουμε, το κρίνουν οι πολίτες. Οι βουλευτές θα κοντός πρέπει να είναι διακριτός ο ρόλος του καθενός και τι κάνει ο καθένας. Οι βουλευτές δεν μπορούν, οι περιφερειάρχες δεν μπορούν, οι δημάρχοι δεν μπορούν, ποιος μπορεί. Να πάμε κατευθείαν στο Ράιχενμπαγκ, να πάμε στη Μέρκελ, να δούμε το δίκιο μας. Λοιπόν, είμαστε στο απόϊχο του συλλαλητηρίου, του παθρακικού συλλαλητηρίου, που εκεί να πω ότι ο κύριος Σιμίτσης ήταν στο παθρακικό συλλαλητήριο, ενώ στο Πακαβαλιώτικο δεν ήταν. Θα το θυμίσω απλά. Λοιπόν. Δεν ήταν Πακαβαλιώτικο το συλλαλητήριο. Μάλιστα, δεν ήταν. Δεν έγινε στην Καβάλα, που είχε γίνει. Στην Καβάλα έγινε, αλλά δεν ήταν Πακαβαλιώτικο. Α, ωραία. Το παθρακικό ήταν παθρακικό, ήταν όλοι θρακιώτες. Δεν έλειπε κανείς. Ανάλογα ποιος το διοργανώνει. Τώρα είσαι νομίζω άδικος και χίλια τους χτυπάς όλους. Δεν νομίζω είναι άτομο. Δεν είμαι καθόλου άδικος. Ο κόσμος βλέπει και καταλαβαίνει. Να καλησπερίσουμε όμως και την Άννα την Ρωσίδου. Να μου μαλίδηση. Θα την πείστε λίγο. Να μας πει δύο λόγια για το κλίμα που επικράτησε στην Αλεξανδρούπολη εφόσον η κάμερα του Σέντερ παραβρέθηκε εκεί. Η Άννα, για όσους δεν την γνωρίζετε, που κάνει τον ντεμπούτο της απόψε, είναι πολιτική αναλύτρια του σταθμού, καθώς επίσης και δημοσιογράφος. Άννα, πες μας λιγάκι τι εικόνα συνάντησες εσύ και αν όντως πλήθος κόσμου κατέβηκε στο πανθρακικό συλλαλητήριο, να το κάνουμε και σε σύγκριση, με το πανκαβαλιώτικο που δεν ήταν πανκαβαλιώτικο από τη στιγμή που δεν υπήρχε κάποιος συγκεκριμένος φορέας που το διοργάνωνε. Ήταν ΑΓΕΣΕ, ΑΔΕΔΗ. Φορές δεν, για αυτή τι. Εσύ πάντως δεν πήγες στην περαστική. Είναι. Εγώ ήμουν στη δουλειά μου, δεν μπορούσα να πάω. Δεν το πίστευες, ενώ άλλη φορά πας στη συλλαλητήρια. Σε συλλαλητήρια. Σε συλλαλητήρια πάω μόνο του πάμε εγώ. Αν. Όχι, το λέω. Και τις χρυσές αυγές. Και αυτό σωστό. Λοιπόν, πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Αλεξανδρούπολης συλλαλητήριο διαμαρτυρίας, ακριβώς έξω από το Δημαρχείο, όπου πλήθος κόσμου δημοτών της Θράκης μαζεύτηκε εκεί, έτσι ώστε να δείξει την εναντίωσή του στην εξόρυξη του χρυσού, που πρόκειται να γίνει στο πέραμα, στα σύνορα δηλαδή, μεταξύ Ροδόπης και Εύρου. Αμέσως μετά ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ κάνανε και μία στάση στα κεντρικά γραφεία των χρυσορυχείων της Θράκης. Πολύ έντονη ήταν η παρουσία των επιτροπών αγώνων, φορέων, καθώς επίσης και μαθητών. Εκεί ήταν πάρα ο πολύ. Ο λόγος που δεν θέλουν την εξόρυξη του χρυσού ήταν εμφανίστης στο συγκεκριμένο συλλαλητήριο. Δύο φράσεις κρατάω από τα λεγόμενα κυρίως των μαθητών, ότι ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός, αυτό λένε, καθώς επίσης αν θέλουν χρυσό να πάνε να το βρούνε στην Ελβετία. Πάντως χρυσός, από ό,τι νομίζω, τουλάχιστον από ό,τι έχω ακούσει, υπάρχει πέραν από τη Χαλκιδική και στο Παγκαίο, έτσι δεν είναι? Γενικά όλη η Βόρεια Ελλάδα έχει χρυσό. Είναι γνωστά τα μεταλλεία επί εποχής Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Παγκαίο. Ο χρυσός δηλαδή με την περιοχή μας είναι από αρχαιοτάτων χρόνων. Δεν είναι το θέμα το αν πρέπει να βγει ή όχι ο χρυσός. Εγώ προσωπικά δεν με έπεισε ούτε μία πλευρά ούτε την άλλη.
καμία πλευρά δηλαδή. Δεν έχω πιστεί αν πρέπει ή δεν πρέπει να βγει το χρυσό. Αλλά αυτό που με έπεισαν οι διοργανωτές εχθές του συλλαλητηρίου είναι ότι αν και εφόσον θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό που θα πρέπει να διασφαλιστεί είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Που γι' αυτό δεν με έχουν πείσει οι εκπρόσωποι της εταιρείας ότι μπορούν να το διασφαλίσουν. Δεν είμαστε ειδικοί, αλλά φαντάζομαι ότι και η πλειοψηφία του κόσμου μας ακούει δεν είναι ειδικοί. Θεωρώ ότι οι επιτροπές μπορούν να τη δώσουν αυτή την απάντηση. Εγώ προσωπικά το μόνο που με ανησυχεί είναι ότι σε περίοδο κρίσης αρχίζουν και βγαίνουν μπροστά τα σχέδια για εκμετάλλευση χρυσού, για εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. Λίγο έχω ένα άγχος και μια ανησυχία, γιατί αν δούμε και με ποιο τρόπο έγινε η παραχώρηση στα μεταλλεία της Χαλκιδικής, που για 11 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν 360.000 στρέμματα, και όσοι έχουν κάνει βόλτα προσωπικά, έτυχε λιμενάρχη στο στρατόνι Χαλκιδικής, στρατονίκη Χαλκιδικής, να είναι συγγενικό μου πρόσωπο και να πάω πριν μερικά χρόνια, θα δει εκεί τι έχει φέρει η εξόρυξη χρυσού. Μιλάμε για μια νεκρή φύση, μιλάμε για μια περιοχή που δεν είναι ό,τι καλύτερο όταν την επισκεφτείς. Και μιλάω για μια μικρή επέμβαση που έχει γίνει στο στρατόνι Χαλκιδικής. Και καλό είναι να πάμε μια μέρα με την κάμερα για να δουν την εικόνα οι φίλοι και οι φίλες. Αλλά μιλάμε για εξόρυξη χρυσού πριν μερικά χρόνια. Μπορούμε να δούμε πώς είναι τα μεταλλεία σε αφρικανικές χώρες, που και εκεί ο κόσμος πεθαίνει. Μιλάμε για κιάνιο. Μιλάμε για δύσκολα πράγματα. Τώρα, εδώ τι θα γίνει, υπάρχουν θεσμικοί φορείς αρμόδιοι να δώσουν τη λύση. Όπως και πολλοί από πίσω. Οπότε στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να κάνουμε τόλο. Καλησπέρα κύριε Κιωσέ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κράτη σημειώσει. Όχι. Είναι ένα είδος αυτισμού που έχω. Πάντως οι περισσότεροι στάθηκαν. Α, και εσείς μαζί είμαστε. Λοιπόν, αν θέλετε να την άποψή μου για την επένδυση χρυσού και ιδιαίτερα σε σκουριές στη Χαλκιδική, διαφωνώ κάθετα με όλους αυτούς που αντιτίθενται στην επένδυση αυτή. Γιατί, μην το αναλύσουμε τώρα, μην μπαίνουμε σε βαθιά νερά, απλώς θα σας πω το εξής. Δύο επιχειρήματα που δεν μπορούν να αναιρεθούν κατά την ταπεινή μου γνώμη. 1.200 θέσεις εργασίας. Προβλέπονται άλλες τόσες τα επόμενα 5 χρόνια. Η σύμβαση προβλέπει φύλαξη του δάσους που παραχωρήθηκε, όλου του δάσους μάλλον, όχι μόνο αυτού που παραχωρήθηκε, όλου του δάσους από την εταιρεία. Σε εσάς σας δίνουν 360.000 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό έγινε το 2000 τόσο, αν θυμάμαι, όταν η Ιουνκιά ήταν 100 δολάρια. Πάχτας. Όταν η Ιουνκιά ήταν 100 δολάρια και κανένας. Ναι, σύμφωνοι. Ακούστε όμως, τότε όμως που κανένας δεν ενδιαφέρονταν. Σήμερα που ο χρυσός είναι 1500-1600 Ιουνκιά. Η νέα σύμβαση δεν προβλέπει 11 εκατομμύρια, προφανώς. Είναι πολλά περισσότερα. Αλλά πάνω απ' όλα, σήμερα μιλάμε για θέσεις εργασίας και βέβαια για διαφύλαξη του περιβάλλοντος. Κόπτονται κάποιοι, αριστεροί δήθεν, για το δάσος, λέει εκεί το αρχαίγωνο κτλ. Μα εκείνο το δάσος ίσα ίσα θα καταστραφεί από κάποιον ο οποίος θα πάει να καταπατήσει εκεί την έκταση τελικά, όπως γίνεται σε πολλά δάση της Ελλάδος, εφόσον δεν θα υπάρχει φύλαξη. Να βάλουμε την πουλντόζα και τον κρεμίσουμε για το χρυσό. Πόσο, το 0,5% για να μπει το χρυσό, δεν θα καταστραφεί. Να μιλήσουμε με νούμερα. Το 0,5% της έκτασης του δάσους. Το οποίο και αυτό θα ανανεωθεί. Στη στρατονίκη έχετε πάει. Έχω πάει πολλές φορές. Έχω πάει και σε άλλα. Τι έχει εικόνα που είδα. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι, ακριβώς μια χαρά είναι. Μάλιστα. Εγώ έχω διαφορετική εικόνα. Σύμφωνοι. Δεν θα. Αλλά και κληρονομικό χάρισμα εγώ για τα σμυρνιά. Εγώ σας λέω ότι σήμερα που ο καθένας καίγεται να βρει μια θέση εργασίας και η τοπική κοινωνία εκεί βογκά. Και υπάρχει θέση εργασίας. Αυτό είναι το θέση εργασίας. Εννοείται. Τι είναι το χρυσορυχείο. Ανακαλύψαμε την Αμερική μια στιγμή λίγο. Ναι. Χρυσορυχεία υπάρχουν σε όλο τον δυτικό κόσμο. Ναι. Εφόσον τηρούν τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις και εδώ. Α, μπράβο. Μα εδώ έχουν αποφανθεί 3 πανεπιστήμια ελληνικά. Εκτός τώρα και αν τα διαλύσουμε όλα, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα. Οπότε να μην συζητάμε καλύτερα. 3 πανεπιστήμια ελληνικά έχουν αποφανθεί επί των περιβαλλοντικών και έχουν δώσει έγκριση. Υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις που προβλέπει η σύμβαση. Δεν καταλαβαίνω προς τι αυτός ο θόρυβος. Τι ανακαλύψαμε την Αμερική. Δεν υπάρχει λόγος. Όχι, κανένας λόγος για την προσωπική δεν υπάρχει. Ο λόγος που υπάρχει είναι ότι πρέπει να δημιουργηθούν εκεί οι θέσεις εργασίας και είδατε το συλλαλητήριο που έγινε από αυτούς που δουλεύουν. Θέσεις εργασίας θα είναι σαν και αυτές στην Κόσκο. Παρόμοιες. Γιατί τι έχουν αυτές τις χώρες. Όχι, λέω, αν θα είναι παρόμοιες. Με 350 ευρώ το μήνα. Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τις θέσεις εργασίας που πιθανόν θα υπάρξουν ή οι επιπτώσεις για το περιβάλλον που ήδη ισχυρίζονται είναι μεγαλύτερες. Οπότε βάζουν σε δευτερεύουσα μοίρα τις ανάγκες που ήδη έχουν ακόμα και αν κάποιοι εξ αυτών είναι ήδη άνεργοι. Οι άνθρωποι περισσότερο στηρίχθηκαν στις περιβαλλοντικές συνέπειες τις οποίες θα έχει μια τέτοιου είδους επένδυση. Και όπως είπε και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Λαμπάκης, ότι έχουν γίνει μελέτες και οι περιβαλλοντικές συνέπειες θα είναι καταστροφικές. Μάλιστα. Εγώ αυτό που κρατώ από την όλη υπόθεση είναι η φράση «Φωνή λαού, οργή Θεού». Α, καλά, αφορήσεις στην Ελλάδα. Αναφέρεστε και στο συλλαλητήριο που έγινε υπέρ της επένδυσης στις σχολιές.
Που ήταν πολύ μεγαλύτερη. Αναφέραμε στην πράξη πως όταν ο λαός με κάποιον τρόπο βγαίνει στους δρόμους και δεν δέχεται να γίνει κάτι, αλλά όχι βγαίνει μόνο μία στις τόσες όταν με κάποιον τρόπο έχουν την δικαιολογία από την δουλειά ή τους καλούν οι φορείς, όταν ο λαός πει όχι είναι χειρό το όχι, είτε αφορά ένα αντίστοιχα για την εκμετάλλευση ορυχείου, την εκμετάλλευση του χρυσού, είτε για κάποιο νομοσχέδιο, είτε για οτιδήποτε άλλο, όλοι κάνουν πίσω. Γιατί βαφτίζεται λαό κάποιες συγκροτημένες μειοψηφίες, γιατί βαφτίζεται λαό συγκροτημένες μειοψηφίες. Πού είδατε εσείς το λαό στις σπουδές? Λαό της μειοψηφίας. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Για μειοψηφίες. Γιατί μειοψηφίες είναι και αυτές που παρέδωσαν και έκαναν τις συμβάσεις όλες αυτές που πήγαν στους συνδικαλιστές. Υπάρχει λαϊκή αντίδραση στις Σκουριές. Συγγνώμη, αλλά αυτό που παρακολουθούμε είναι λαϊκή αντίδραση. Κατέβηκαν 100 άτομα και πήγαν από όλη την Ελλάδα. Από εδώ είπε προχθές, άκουσα τον ίδιο τον Ιωαννίδη, που λέει ότι πήγαμε από την Καβάλα 25 άτομα. Και άλλα 25 από τις Σέρες, και άλλα 25 από την Κυλικής κτλ. Όλοι και όλοι ήταν. Και η Πανάσταση του 1821 ξεκίνησε με 50 άτομα. Τι πάνε να πει. Η αλήθεια είναι πως και ο λαός, κυρίες και ο ΣΕ, αν δεν είναι διορισμένος κάποιος, δεν είναι και ιδιαίτερα εύκολο. Μα ο λαός θέλει δουλειά. Έχει εργασία. Να κάνω ένα ερώτημα. Να κάνω ένα απλοϊκό ερώτημα. Ένα απλοϊκό ερώτημα. Όλα αυτά είχαν υπογραφεί, όπως είπατε, πριν πολλά χρόνια. Ακριβώς. Και τώρα τα αλλάζουμε. Γιατί περιμέναμε να φτάσουμε στην οικονομική κρίση που φτάσαμε τώρα και τώρα να σκεφτούμε την εκμετάλλευση των υδραγωναθράκων που δεν υπήρχαν μέχρι πριν 1,5 χρόνο και θυμάμαι τον εαυτό μου γραφικό και σαν ηλίθιο πολλές φορές ακόμα και εδώ πέρα στα περιφερειακά μέσα να με λένε ηλίθιο και γραφικό όταν έλεγα για πετρέλαιο και για χρυσό και γιατί ήρθαν τώρα που θα τα πάρουν μπιλ παρά την ίδια μέρα που έχουν έρθει τουλάχιστον 20 πολυεθνικές εταιρείες και ζητούν κατώτατο μισθό κάτω από 300 ευρώ. Τώρα θα γίνουν επενδύσεις. Δηλαδή, ποια επένδυση, κύριε Κιωσέ, 1.200 άτομα με 300 ευρώ μισθό δεν έχουν 200. Και με τι αντίτιμο. Μην λέτε αυτά τώρα, μην σας παρακαλώ τώρα. 300 πόσο ευρώ. Θα είναι, 500? Δεν έχουν 300 ευρώ μισθό, αφήστε αυτά τα. 500? Λοιπόν, εγώ όμως θα πω πόσο το εξής. Ακούστε λίγο. Χίλια. Μου κάνετε μια ερώτηση. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, είναι πολύ εύστοχη η ερώτησή σας και θα σας πω εγώ ότι ας προβληματιστούμε. Όχι, δεν είναι θέμα. Δεν είναι φιλοφρόνηση. Ας προβληματιστούν λοιπόν οι κυβερνήσεις. Έχετε δίκιο. Που τα προηγούμενα χρόνια, ακούστε λίγο, η πραγματικότητα στην Ελλάδα ποια ήταν. Έχουν χαθεί τεράστιες επιχειρήσεις, τεράστιες επενδύσεις. Για ποιο λόγο? Βάσει σχεδίου. Βάσει σχεδίου. Εγώ θα το πω. Εγώ δεν θέλω να προχωρήσω στο βαθμό. Θα σας πω το εξής. Λόγω πολιτικής αδιαφορίας, σας πω εγώ. Πολιτικής αδιαφορίας. Λόγω δίθεν εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά κοινωνικής αντίδρασης. Έφυγε η Πιρέλη. Έφυγαν αυτοκινητοβιομηχανίες. Έφυγαν τσιμέντοβιομηχανίες. Θα φύγει σε λίγο και η Βιοχάλκο. Ακριβώς. Ναι. Διότι υπήρχε. Αυτό σας λέω τώρα. Διότι υπήρχε εκείνος ο περίφημος κρατισμός στην ελεύθερη επένδυση και το επιχειρήν. Και έδιωξε όλες τις επιχειρήσεις από την Ελλάδα. Με αποτέλεσμα σήμερα να ψοφάμε στην πείνα. Και τώρα τι κάνετε. Και θέλετε σήμερα εσείς να μου πείτε ότι θα κυρωθούν όλες οι επενδύσεις επειδή ο ένας σκόπευε για το περιβάλλον. Ερώτηση. Και εμείς είμαστε. Εμείς δεν ερώτηση. Είμαστε για το δηλαδή τώρα είναι καλύτερα. Όχι, είναι πολύ που χειρότερα. Η Χόφιτ χρωστάει 500 εκατομμύρια ΦΠΑ. Είναι πολύ και δεν πάει φυλακή κανένα. Να σου υπενθυμίσω είναι ότι είναι απλά πολίτης. Όχι, στέλεχος Νόδε είναι του κυβερνώντος κόμματος. Παύλα, δημοτικός σύμβουλος, στελέχει ο καθένας. Στέλεχος Νόδε είναι, όχι, δεν είναι ο καθένας. Δεν είναι υπεύθυνος να σου απαντήσει. Είναι στέλεχος Νόδε. Για το μέλλον της Ελλάδας. Παραλίγο θα ήταν υποψήφιος βουλευτής. Δεν μπορεί να κυβερνήσει ο ίδιος ή να συμμετέχει σε ένα κυβερνητικό σχήμα. Δεν αναλαμβάνω την ευθύνη προφανώς. Όχι, δεν αναλαμβάνω την ευθύνη. Οπότε μην πιάνει κατά λέξη το που λέει. Είναι η άποψή του την οποία επιχειρηματολογεί. Θέτω ερωτήματα. Βουλευτές δεν έρχονται να του ρωτήσουν τι να κάνουν. Γιατί κάλεσε κάποιο βουλευτή και δεν ήρθε. Πολλούς έχω καλέσει. Όλους έχω καλέσει. Σε όλους έχουν πάρει τηλέφωνο. Εσύ δικιά μου διακοπή έρχονται. Σε μένα δεν έρχονται. Έχουν κακό παιδί. Λοιπόν, να μου απαντήσουν για ποιο λόγο παραδείγματος χάρη. Είναι ρητορική. Διανόμου. Όχι. Είναι. Σε παρακαλώ λιγάκι να χαμηλώσουμε τους τόνους, να μην λαϊκίζουμε και σε αυτή την εκπομπή. Πάει λαϊκίζω! Λαϊκίζει πολύ. Δηλαδή, όταν βγαίνει η κυβέρνηση και λέει όπου εδώ πινακίδα θα επιβάλλω ασφαλιστικές φορές. Όλοι οι τηλεθεατές αντίστοιχα έχουν την κρίση του. Δεν τα είπα αυτά όμως. Θες να τα πεις και αυτά, θα βεβαίως πρέπει να τα πω. Τι θα πεις και στην εκπομπή σου. Είναι ειδήσεις. Το βράδυ η εκπομπή μου θα είναι λουλούδια και στέλνια. Ένα θέμα που απασχολεί τους περισσότερους εξημών και ο λόγος που κλείθηκε άλλωστε κύριος Κερσές είναι αυτός, αλλά απάντησε και στα προηγούμενα ερωτήματα. Γιατί ο λόγος δεν είπαμε. Την ψήφιση του νομοσχεδίου για την σύμβαση μεταξύ Ενεργειακής Αιγαίου και Καβάλα Oil και με αφορμή ο λαός ακαταλόγησε στους βουλευτές και τους κυβερνώντες ο κύριος Παπάς με την αποκλειστική παρουσία που εξασφάλισε το Center TV και η εκπομπή Daily News. Για να πενευτούμε λιγάκι και εμείς. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ.